και το μάγιο πατραπαιδιά. Σήμερα, μάλλον από χθες ξεκινήσαμε, ο Αγροτοπικός Σύλλογος εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την πατάτα, με σύγκριση που σε λίγες μέρες θα είναι στη διάθεση των καταναλωτών, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις αθρώες εισαγωγές που γίνονται αυτή την εποχή στη χώρα. Εμείς θέλουμε να χτυπάμε καμπανάκι τώρα πριν ξεκινήσει η παραγωγή και θα ζητάμε να σταματήσουν οι αθρώες εισαγωγές τώρα και οι ελληνοποιήσεις στην πατάτα και για να μπορέσουμε εμείς να παράγουμε ένα προϊόν το οποίο θα είναι καλό, να μπορέσει να δώσει ένα κέρδος στους παραγωγούς για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους και να πάρει και ο καταναλωτής να έχει ένα προϊόν καλό για την κατανάλωση στις οικογένειές τους. Η κατάσταση δηλαδή είναι γεμάτη αγορά αυτή τη στιγμή για αγρότες εισαγωγές. Οι πληροφορίες μας είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πολύ μεγάλες εισαγωγές, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει μεγάλη ζημιά στην παραγωγή. Η αγορά λέει, με το πρόβλημα που υπάρχει. Πάρα το παράγωγο, στο πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχει απεριόριστη εισαγωγή πατάτης από την Αίγυπτο. Ανεξέλεκτες. Ακατάλληλες, θα τα πούνε οι άλλοι συναδελφοί. Ως προς το ακατάλληλες. Λοιπόν, η τιμή τώρα της πατάτης με το ΦΠΑ οι Αιγυπτιακές έχουν ένα 50 και με 35 λεφτά. Τα σούπερ μάρκετ πουλάνε ένα 10. Κάνουν σκροκέρδια, φέρνουν δηλητηριασμένες πατάτες και τις φέρνουν και απεριόριστα και είμαστε εν ώψη παραγωγής. Σε 10, 15, 20 μέρες βγάνουμε πατάτες. Θα τις κάνουμε τι? Εάν πουλήσουμε, για να πουλήσουν οι 35 και 40 που πουλάνε οι πόστες, πρέπει να δώκουμε εμείς 20-25. Με 20-25 μπαίνουμε σε όλων μέσα. Δηλαδή καταστραφούμαστε. Δηλαδή τελειώνει η καλλιέργεια πατάτες από εδώ. Όπως τελειώσαν τα μουσκάρια, όπως τελειώσαν τα φιστίκια, όπως τελειώνουν τώρα και τα πρόβατα, γιατί είναι και αγροκτηνοτρόφοι εδώ. Τώρα τελειώνουν και οι πατάτες. Λοιπόν, εμείς που θα πάμε στην Αίγυπτο για δουλειά, τούτοι εδώ οι νέοι τι θα κάνουν? Ένα. Δεύτερο, θα τα πούνε τώρα τα νέα τα παιδιά, τα υπόλοιπα, ως προς την παραγωγή. Έχω να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Εδώ δεν υπάρχει πολιτικό. Τίποτα κανένα. Είμαστε αγρότες, δεν έχουμε έρθει να καπελώσουμε τίποτα και κανέναν. Όμως, τη Νέα Δημοκρατία τώρα αυτοί οι νέοι που την κυβερνάνε πατήσανε στις πλάτες τους εδώ. Από το 1972-73 ψηφίσαμε τη Νέα Δημοκρατία και τη στηρίξαμε και έχουμε ματώσει για τη Νέα Δημοκρατία. Οι παλιοί πολιτικοί ήταν μάγκες και λεβέντες και ερχόταν στην Αλάνα. Δεν φορήγανε κουστούμια ούτε γραβάτες ο κόπος με το κεφάλι τους. Εμείς την κτίσαμε τη Νέα Δημοκρατία και τι ήταν που μας καταντήσανε? Βρίσκαμε τον υπουργό, βρίσκαμε τον νομάρχη, βρίσκαμε τον δήμαρχο, συνονοκιούμαστε και παγαίνανε οι δουλειές μας ρολόι. Τώρα με το ανεβαίνουν να πάνε στην καρέκλα, πιάνουν τα κουστούμια και δεν μπορούμε να δούμε κανέναν. Τους καλώ εδώ και τώρα να κατέβουν να έρθουν εδώ να λύσουμε το πρόβλημα, γιατί υπάρχει καταστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι έμπορος και συσκευαστής της πατάτης. Συνεργάζομαι με τους ανθρώπους εδώ, με τους αγρότες, καλλιεργώ και δικές μου πατάτες. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι, ναι. Όσο δεν υπήρχε, έχουμε θέμα με τις αιγυπτιακές πατάτες. Όσο δεν υπήρχαν οι πατάτες της Αιγύπτου, ήταν όλα μια χαρά. Πήγαιναν ρολόι. Από τη στιγμή που μπήκαν μπροστά μας οι πατάτες της Αιγύπτου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Με εμάς. Μας μπαίνουν συνέχεια μπροστά. Μπας ο Θεός. Και να καταφανταστείτε ότι είμαστε η μόνη περιοχή σε όλη την Ευρώπη που βγάζουμε πρώτη φρέσκες πατάτες. Πάει αυτό. Δεύτερο. Από τη στιγμή που δεν μπορούν για πολλούς και διάφορους λόγους να κόψουν την εισαγωγή, γιατί το θέμα έχει πάρει και πολλές διαστάσεις, υπάρχει και πολιτικό θέμα με την Αίγυπτο. Καταλαβαίνετε τι θα σου πω τώρα. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν κόβεται η εισαγωγή. Ωραία. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κόψουμε εισαγωγή, τουλάχιστον θέλουμε οι πατάτες να μην έρχονται ανεξέλεκτες. Αυτή τη στιγμή οι πατάτες έρχονται ανεξέλεκτες. Όταν λέμε ανεξέλεκτες,
δεν υπάρχει έλεγχος αυτού παραμύθου. Και χωρίς τιμή και... κυριότερο. Ας αυτό. Και όταν λέω δεν υπάρχει έλεγχος, να σας δώσω καταλάβετε τι θέμα υπάρχει, μπορεί και εσείς που είστε σαν καλόπος σαν δημοσιογράφος, να πάτε να φέρετε την πατάτη στην Ρεποντή. Μπορεί να πάει ο υδραυλικός, μπορεί να πάει ο πλωτιός και να φορτώσει πατάτη. Δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχος ποιος φορτώνει πατάτη. Ούτε σε σατολονία, ούτε πουθενά. Καταρχήν το λιμάνι του Πειραιά, όπως ξέρετε, και της Θεσσαλονίκης είναι ιδιωτικά. Εντάξει, τα έχει Κόσκο. Από τη στιγμή που τα έχει Κόσκο δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί να κάνει έλεγχο. Ανοίγουν το κοντέινερ, κοιτάνε ότι έχει πατάτες, άντε γεια σας. Οι πατάτες αυτές μέχρι πριν 2 χρόνια. Οι πατάτες φέρανε μόνο οι μεγάλοι εμπόροι με τα καράβια, τα οποία συνεχίζουν και αυτοί. Εδώ και 2 χρόνια φέρνουν πατάτες και ένα μαγαζί που λέμε ένα επί ένα. Κατάλαβε σου, έτσι. Από τη στιγμή αυτή με τα κοντέινερ. Στα κοντέινερ δεν υπάρχει έλεγχος. Στο καράβι υπάρχει. Τους υποχρεώνει να τις κατεβάσουν κάτω σε αποθήκες δικές τους, το Υπουργείο, το Μπενάκιο, με κάθε κωδικό πάρουν πενδύμα και μετά τους δίνουν πολλά. Στο κοντέινερ, επειδή είναι πολλά το κοντέινερ, δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι πουθενά. Αυτά που λέω τα ξέρει και ο Υπουργός τώρα ήδη είναι ενημερωμένος, τώρα που μιλάμε. Τα έχω στείλει με email τώρα και τα ξέρει. Μόνο το λιμάνι του Αστακού, που είναι κρατικό, μπορεί να γίνει έλεγχος. Στα άλλα μέρη κόστος της Θεσσαλονίκης, για να σας το καταλάβετε, 7.000 τόνους την ημέρα φέρνουν. Δηλαδή, ισοδυναμεί με 250 κοντέινερ την ημέρα. Ποιος έλεγχος θα γίνει. Εντάξει, αυτό τώρα προκύπτει σε εμάς. Και το ωραίο προκύπτει είναι φέρνουν πατάτες από περιοχές ακατάλληλες. Γιατί οι γεννητικές πατάτες, οι original πατάτες, οι γεννητικές είναι ακριβές. Δεν είναι φθηνές. Επομένως, αυτές που φέρνουν είναι από άλλες περιοχές και απονομάνε. Τώρα δεν θέλω να πω και κάτι άλλο που κάνουν, τα ξέρει ο Υπουργός. Εγώ το μόνο που ζητάω, σαν έμπορος, που δουλεύω με τους ανθρώπους, έχω συναλλαγές, που πάμε σπόρους, κάτι να πάρουμε, να κάνουμε διαφορά, πάμε ρέγοντας. Να κατασταθούν αυτοί, καταστραφόμαστε κι εμείς. Εγώ το μόνο που ζητάω σαν έμπορος είναι, εφόσον έχουμε την έγκυρα μπροστά μας και δεν μπορούμε να την κόψουμε, τουλάχιστον, ο αγώνας που κάνουμε, ο ανταγωνισμός που έχουμε με την Αίγυπτο να είναι δίκαιος, να μην είναι αθέμητος. Αυτό θέλω. Να γίνονται ελέγχοι και τα πάντα, όπως γίνονται και σε εμάς. Δεν θέλουμε αθέμητο ανταγωνισμό, θέλουμε ανταγωνισμό δίκαιο. Να φέρνουν πατάτες, να είναι σωστές οι πατάτες, τα πάντα. Δεν μπορούν να φέρνουν πατάτες με φυτοφάρμακα που εδώ και εμάς 5 χρόνια μας τα έχουν καταργήσει. Και αυτοί φέρνουν αυτά, αυτά φέρνουν. Δηλαδή η Ολλανδία, στο πω, γιατί η Ολλανδία είναι. Φάντασε την παιδική. Μεγάλο κομμάτι του χωρίς τις ολιοποιήσεις. Αυτό. Τουλάχιστον να γίνει. Δεν θέλουμε έλεγχο. Το κυριότερο που μας επήγει τώρα μας είναι φέρνει ένα στόλο πατάτες. Σας είπα, 7.000 τόνους για μια μέρα. Και συνεχίζουν εσύ. Φέρνουν. Παναγιώτη, κάνε λίγο πιο εδώ. Εκεί, ωραία. Θα πω ότι είπαν και οι προλαγίζοντες. Τα ίδια πράγματα θα πω και εγώ. Θα πω ότι είμαστε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τώρα φετινό, είναι κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Όλο τυχαίω οι εισαγόμενε πατάτε από την Αίγυπτο, γιατί αυτή είναι που μα δημιουργεί το πρόβλημα, γιατί για να κάνει εισαγωγή από μια ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να ψάξει κάτι. Αλλά όταν είναι από τρίτε χώρε, επειδή εκεί καλλιεργούν πατάτε χρησιμοποιώντα προϊόντα φυτοφάρμακα, τα οποία εδώ είναι απαγορευμένα, τι πατάτε αυτέ μα τι φέρνουν εδώ. Σκεφτείτε ότι όταν, αν θυμάστε από παλιά, όταν σηκώνατε αυτό το νεύρο και έρχεται από την Αφρική, λέγανε σε όλο τον κόσμο ότι είναι καρκινογόνο. Καρκινογόνο γιατί σηκώνατε από έδαφο. Στο οποίο χρησιμοποιούν φάρμακα τα οποία εδώ πέρα είναι απαγορευμένα. Εκτός το ότι ο ανταγωνισμός είναι ανθέμητος γιατί είναι και πιο φθηνά αυτά, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε πιο ψηλό κόστος καλλιέργειας. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ ψηλό σε εμάς το κόστος καλλιέργειας. Είμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα αυτό. Και όλο τυχαίως οι εισηγμένες αυτές τις πατάτες μέχρι σήμερα, μέχρι αύριο που δεν έχουμε αρχίσει να βγάζουμε δικές μας, μπορεί να πουλούνται και 50 λεπτά στην πόστα. Και με το που θα ξεκινήσουμε να βγάλουμε το πρώτο κιλό εμείς, τις πάνε και 30. Γιατί τις έχουν πάρει πάρα πολύ φθηνά. Γιατί από πού τι έχουν πάρει φθηνά. Έχουν περιθώριο να οικονομήσουν πολύ. Για να σπάσουν τα μούτρα τα δικά μας λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίοδο, αν παροπορθεί κάποιος το εμπόριο, από όταν ξεκινάμε εμείς να βγάλουμε, φθηνάνουν αυτές. Οπότε εμείς, ο συσκευαστής προηγούμενος, δεν μπορεί να προσφέρει προϊόν σε καλή τιμή για μένα, στον παραγωγό και για τον καταναλωτή, αφού έχει βρίσκει μπροστά του μια πολύ φθηνότερη πατάτα, με την ανέχεια που υπάρχει με την ένδυα, ο κόσμος θα προτιμήσει να πάρει την πιο φθηνή. Αλλά είναι θέμα το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί και μια στους καταναλωτές μια λογική ότι όταν αγοράζει μια πατάτα δική μας με 1 ευρώ το κιλό και έχει δίπλα στον πάγκο να πάρει μια αιγυπτιακή εισαγόμενη
μια Αιγυπτιακή με 50 λεπτά ή με 60, να ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το ευρώ που θα πληρώσει για μας μέσα στην όλη ανέχειά του θα μείνει στην Ελλάδα. Τα 60 λεπτά που θα δώσει για να πάρει την Αιγυπτιακή έχουν δει και έχουν ταξιδέψει στο Παρίσι στην Αίγυπτο. Και το κακό είναι ότι εκτός αυτού και πατάτες παίρνει το τιμολόγιο το δικό μας του προλαλήτης όντως που έχει δώσει πατάτες και με το τιμολόγιο το δικό μας έχει πάρει 50 κλούβες πατάτες δικές μας, ακριβές και ποιοτικές και πουλάει και πουλάει και τις δικές του. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό, να αντιμετωπίσετε. Κοιτάξτε με τη τιμή όπως από ό,τι φαίνεται, η τιμή με την οποία θα αναγκαστεί να πάρει τις πατάτες από μένα ο συσκευαστής. Πρέπει να πουλήσω 4 τόνους στο στρέμμα, να την πουλήσω 35 λεπτά για να πάρω τα έξοδά μου. Όχι να βάλω ένα ευρώ στην άκρη, για να πάρω τα έξοδά μου. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι εξορισμού αδύνατο να μπορέσουμε να τα αποξέρουμε. Πρέπει να ψωνίσουν από εμάς το λιγότερο 40-45 λεπτά με τις παραγωγές που έχουμε μέσον όρο. Υπάρχουν πολλοί, μερικοί βγάζουν πολλές πατάτες στο στρέμμα, άλλοι λιγότερες, άλλοι. Εγώ μιλάω για το μέσον όρο πάλι. Λοιπόν, αν δεν πουλήσουμε 40 λεπτά το κιλό με μια μέση παραγωγή για να πάρουμε τα έξοδά μας, γιατί σκεφτείτε, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Αυτοί οι εθνίδες που μας βλέπουν, μην θεωρούν ότι εδώ πέρα είμαστε 50 άτομα, 100 ή 200 και δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εμείς, γύρω από εμάς, υπάρχει ένας κύκλος εργασιών, υπάρχουν εφόδια, άνθρωποι που τα δουλεύουν αυτά, υπάρχει ΦΠΑ, υπάρχουν χίλια πράγματα που δουλεύουν. Υπάρχουν χίλια προσωπικό. Εμείς δεν είμαστε μόνο εμείς 100 άτομα, είναι πάρα πολύ μεγάλος κύκλος εργασιών. Το καταλαβαίνετε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Να πω τη σκέψη μου. Ευθυνόμενος πάντα αυτούς που κρίνουν τις τύχες μας. Πρέπει να καταλάβουν πάρα πολύ καλά ότι οι αγρότες της Ελλάδας είναι αυτοί που προσφέρουν. Οι αγρότες, μιλάω για τους πατατοπαραγωγούς, μιλάω για τους αγρότες όρου. Οι οποίοι προσφέρουν το πρώτο, το άμεσα καταναλώσιμο είδος για να ζήσει μια κοινωνία, ένας κόσμος. Εάν θέλουν να είμαστε εδώ και να καλλιεργούμε, και να, αν τους ενδιαφέρει μάλλον, και να προσφέρουμε στον κόσμο ποιοτικά και καλά προϊόντα, ας μας στηρίξουν. Αν δεν θέλουν, μπορούμε. Το επόμενο βήμα θα ήταν, αν μπορέσουμε και συνεννοηθούμε μεταξύ μας, για 1, 2, 3 χρόνια όσα χρειαστεί, από τη στιγμή που καλλιεργούμε και χάνουμε, δεν έχει νόημα να καλλιεργούμε. Να σταματήσουμε όλοι να καλλιεργούμε, να μην φάζουμε όχι πατάτες, ούτε αγκούρια, ούτε ντομάτες, ούτε πορτοκάλια, να μαζεύουμε τίποτα. Να τα κάνουμε όλα εισαγόμενα και τότε θα δούμε αυτός ο οποίος θα κυβερνάει τις τύχες του κόσμου, εάν μπορεί να πληρώνει να διώχνει τα λεφτά έξω κάθε χρόνο. Και εμείς είναι σίγουρο, βέβαια και τα χρόνια αυτά, θα χρειαστεί να γίνουμε όπως εδώ. Να είμαστε κι εμείς με τη σειρά μας, να παίρνουμε τα βοηθήματα που δίνουν στους άπορους, γιατί θα είμαστε άπορροι πια, εννοείται, αλλά θα τα αγοράζουμε όλα απ' έξω. Αν νομίζουν ότι είναι μικρό το κόστος στο δικό μας και είναι μεγαλύτερο εκείνο, ας κανονίσουν τις τύχες μας. Όσον αφορά για την τιμή που είπε, τις πατάτες αιγυπτιακές, τις ξεκίνησα και τις φέρανε με 60 λεπτά. Αυτή τη στιγμή που φτάσει 35 λεπτά. Πουλάει δηλαδή ο Αθηναίος 35 λεπτά. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Μπορεί ότι η αγορά είναι λίγο καθισμένη με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν υπάρχει δύναμη. Δηλαδή, πώς θα φτάσουν τις πατάτες. Εδώ οι πατάτες, από ό,τι ξέρω, έχουν το ρίγο του 35 λεπτά στην Αίγυπτο. Πώς θα φτάσουν τα 35 λεπτά. Αλλά αυτές οι πατάτες είναι αυτές που είναι με η κατάσταση. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Εδώ οι φρέσκες πατάτες ξεκινήσουν τέλος Μάρτη με αρχές Απρίλη, οι δικές μας. Ήδη τώρα χυνάνε στην Αγαία και βγάζουν από θερμοκήπιο. Φρέσκες. Τα οποία δεν είναι πολλά, στρεπάστε τόσο. Αλλά βγάζουν αυτές τις μπουλάνε, αυτές βγάλαν θερμοκήπιο. Εμείς θα ξεκινήσουμε τις πατάτες τέλος Μάρτη με αρχές Απρίλη. Στις 25 Απρίλη θα ξεκινήσει και όλη η Αγαία. Εμείς δεν έχουμε τελειώσει. Τώρα φανταστείτε τι θα γίνει. Με όλα αυτά που είναι μέσα Αιγυπτιακές, με εμάς, με την Αγαία. Εντάξει. Είναι μια συνέχεια, δεν εμφανιζόμαστε σήμερα, είναι μια συνέχεια των κινητοποιήσεων μας όλη τη χρονιά και με τα υπόλοιπα προϊόντα και ήρθε και η σειρά της πατάτας. Κοντεύουμε να γίνουμε μάντες και χαρτορίχτρες, βλέπουμε ένα το προϊόν μετά το άλλο να έρχεται πρόβλημα, κρούμε συνεχόμενα κόδωνες κινδύνου και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα και το πιαστό στις τσέπες μας. Εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Υπουργός να κατέβει στη Μεσσίνη, να συναντηθούμε και να δώσουμε λύσεις σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται πατάτα, το οποίο την τελευταία δεκαετία μας έχει συνεχόμενα μέσα. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν εδώ και θα κατέβουμε τις επόμενες μέρες σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.